Ακούσαμε το ρεπορτάζ σχετικά με τον ξυλοδερμό της Μικαέλας Φωτιάδη. Λοιπόν, καταρχήν με ενημερώσαν την αδερφή σας εχθές το βράδυ ότι ανέβασε κάτι στα δικά της social media. Καπάκι κλονίστηκα και την πήρα τηλέφωνο. Μου είπε ότι δέχτηκε επίθεση τη Δευτέρα το βράδυ από κάποιον αλλοδαπό στο Κολωνάκι. Την είδα πάρα πολύ ταραγμένη και γενικά τρέβλησε και ήταν λίγο σε πολύ περίεργη φάση. Μου είπε όλο το σκηνικό. Το σκηνικό είχε ως εξής. Βγήκε Δευτέρα το βράδυ μαζί με φίλες της και γύρω στις 5 η ώρα έφυγε μόνη της για να πάρει ταξί, γιατί δεν είχε πάρει το αυτοκίνητο, από την πλατεία του Κολωνακίου για να κατέβει προς τη Βασιλική Σοφίας για να πάρει ένα ταξί για να φύγει. Και ήρθε ένας άνθρωπος αλλοεθνής και την έπιασε από τα μαλλιά και την τράβηξε. Δεν ξέρω με ποια πρόθεση, δεν το γνώριζε καθόλου. Ήταν έτσι φοβισμένη, την άκουσε τρομαγμένη. Ήταν πάρα πολύ φοβισμένη, ήταν πάρα πολύ τρομαγμένη. Την τράβηξε από τα μαλλιά και πήγε να την πιάσει από τη μέση για να τη φέρει κοντά του. Η ίδια αμύνθηκε με νυχές και με χτυπήματα και αυτό τον έκανε πιο επιθετικό, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει με γροθιές στο κεφάλι και να τη σπρώξει στο πεζοδρόμιο κάτω. Από εκεί και μετά έχασε τις αισθήσεις της, μου είπε. Όταν σηκώθηκε, το μόνο πράγμα που σκέφτηκε ήταν να φύγει, γιατί ένιωθε πάρα πολύ πόνο και στην πλάτη και στη μέση που είχε χτυπήσει κάτω και στο κεφάλι. Μετά είδε τις μόλοπες, δεν τους είχε αντιληφθεί νωρίτερα. Πήγε σπίτι, μου είπε ότι δεν έκανε καμία κίνηση ούτε στην αστυνομία, ούτε πήγε στο νοσοκομείο, γιατί νιώθε πολύ καταβεβλημένη. Είναι πρισμένη παντού και μου είπε ότι θα καταφύγει στην αστυνομία και εκεί που θα χρειαστεί, σε μήνυση κατά γνώση του, λογικά δεν ξέρω που θα γίνει, γιατί δεν τον ήξερε σίγουρα.